Θυμάστε που ο Άγιος Βασίλης έρχεται πάνω στο έλκυθρό του που το σέρουν 8 τάρανδοι και δίπλα ο Ρούντολφ. Ξεχάστε το. Οι σύγχρονοι Άγιοι Βασίλειδες έρχονται πάνω σε τρένο στα βαγόνια του οποίου κάθονται ξωτικά και μοιράζουν δώρα στα παιδιά. Φέτος με τρένο, ναι. Γιατί κάνουν απεργία οι τάρανδοι? Έτσι ακριβώς. Όχι. Μην χαλάμε το όνειρο των παιδιών. Ισχύουν όλα όπως ακριβώς τα ξέρετε. Απλά στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου είπαν και φέτος να κάνουν τη διαφορά. Φέτος ήρθε με τρένο, πέρσι κατέβηκε από τα σύννεφα, φέτος ήρθε με τρένο. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες που να βοηθήσουμε τα παιδιά να ευχαριστηθούν και να καταλάβουν το πνεύμα των Χριστουγέννων. Πάντως, μια επιμονή στο να ταλαιπωρούν τον λατρεμένο όλον Άγιο εκεί στο 45 την έχουν. Ακόμη και στη θεατρική παράσταση που ανέβασε η Δευτέρα Δημοτικού, ο Άγιος Βασίλης είχε μπερδέματα. Είχα φέτος παραγγείλει ηλεκτρονικά ταπεινά, όχι μάρκα, ότι διότι τα καλύτερα από την Κίνα. Και φέτος με τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού και με τα τρία τμήματα ετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε την παράσταση Χριστουγεννιάτικη Μπελάδες βασισμένο στον Άγιο Βασίλης και 83 Αρουρέι του Τριβιζά. Δουλέψανε πάρα πολύ τα παιδάκια μας, με κέφι, με πολλή διάθεση, με αγώνα και νομίζω ότι βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. Βρένα, με το λίγο δείτε και σου πάρει τον αέρα, όπως λέει την παροιμία, θέλει ο Άγιος στο βόλιο. Ωστόσο, όλα τελείωσαν καλά. Και τελικά, αυτό που έμεινε είναι μια ευχή. Ο Χριστός να γεννηθεί στις ψυχές όλου του κόσμου με αγάπη. Όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του. Και όσο μπορούμε να δίνουμε χαρά στα παιδάκια μας. Καλά Χριστούγεννα!